Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ, φίλες του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας του Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από το Μαντουλίδη College, από το πίσω του Μαντουλίδη College. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση για τον τέταρτο όμιλο του Development League ανάμεσα στους Μαγκούφιδες και στους Να'σε Καλά. Οι Μαγκούφιδες οι οποίοι βρίσκονται στο 4-2. Οι Να'σε Καλά οι οποίοι μετράνε μία ήττα στον τέταρτο όμιλο. Έχουμε τζάμπολ. Καλά. Τις Μαγκούφιδες. Μενάκης. Βούτλης. Καρμαλής. Ταλίδης θα πάει πολύ όμορφα μέσα. 2-0. Έχουμε σκορ. Έχουμε Ζαχαλίνη. Πολύ όμορφο καλάθι. Η μπάλα θα μιλά στον ψηλό τώρα για τους Να'σε Καλά. Υπάρχει πέρσι φάουλ. Φάουλ χαμηλά. 14. Υπάρχει επαναφορά. Ναι, 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 ρε χρυσό. 17. Νούμερο 17. Ναι, τώρα. Το νούμερο Ε, πώς το λένε. Ναι, 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 sorry. Μια συνομιλησία μεταξύ του παίκτη που κέρδισε το φάουλ και της γραμματείας. Man to man η άμυνα. Γαμπράκης. Θα του δώσει το σκρίνο ψηλό, θα το εκμεταλλευτεί. Θα βγάλει έξω. Υπάρχουν 7 δευτερόλεπτα τώρα. Γαμπράκης για 3 από την κορυφή. Άστοχο επιθετικό rebound. Τον Αφουκατούλη. Πίσω πάρει δεξιά πτέρυγα. Φαίνεται διατεθειμένος να θέλει να επιτεθεί. Θα κλειστεί εκεί πέρα, θα βγάλει ωραία πάσα. Αλλά τελικά η μπάλα θα βγει εκτός. Μαγκούφιδες. Κούφιδες. Κουταλίδης. Γωνία η μπάλα, θέλει Μενάκης. Τα μπάλα θα πάει χαμηλά στο ψηλό. Καραμανλής. Προσπίσει να βγάλει την άμυνα. Θα τα καταφέρει η ομάδα του Να'σε Καλά. Ένα αρκετά νοθρό ξεκίνημα στο ξεκίνημα, στο πρώτο δίλεπτο. Καμπράκης. Πάλι θα κυκλοφορήσει γρήγορα η μπάλα. Στις για 3. Εύστοχος από τον Αφουκατούλη. Πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. 2-3. Ήταν για 2. Με την παρόντα. Κάνω σούτα από την κορυφή, το οποίο δεν θα πιστώχω. Υπάρχει επιθετικό rebound. Καραμανλής. Σε αργό τέμπο τώρα η επίθεση. Κατσαλίδης. Θα περάσει για μία ακόμα φορά πολύ όμορφα. Πάλι από το δεξιό διάδρομο. 4-2. Σκοράρει ήδη 2 φορές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αφουκατούλης. Δεξιά αγωνία. Υπάρχει deflection και out για μία ακόμα φορά. Καλά είμαστε. 14. Παναφορά τώρα για 14 δευτερόλεπτα. Την εβδομάδα των Να'σε Καλά. Καμπράκης. Πάλι έπτυξη αγωνία, σταματάει την τρίπλα, ψάχνει πάσα. Έτσι το πίσω σπέξι του δεν θα του προσποντοτήσει. 3 δευτερόλεπτα τώρα, πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Κλειστεί στη γωνία από 2 ο Αφουκατούλης, ο οποίος σκόραρε πριν για 3 και έδωσε ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, ένα ψυχολογικό boost στην ομάδα του. Καραμανλής τώρα θα επαναφέρει τους Μαγκούφιδες. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες στην κοινωνία των ρεφ με τη γραμματεία, κάτι που μεταξύ άλλων δεν βοηθάει και την
καθιέρωση ρυθμού για κάποια από τις ομάδες μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά τώρα έχουμε προσφορά. Καμβράκης θα κοπεί, θα κοπεί από τον Μπούλκιτς και τώρα έχουμε υποθέσει τον βιασμό για την ομάδα του. Καλά. Ο Μαγκούφιλ με συγχωρείτε. Υπάρχουν δύο βολές. Όλοι που κέρδισε ο Σελεμενάκης. Παλέψουν για το rebound και οι δύο παίκτες και οι δύο ομάδες. Θα στοχεί στη δεύτερη. 5-2. Βράκης. Οργανώσε μία ακόμα λύση. Κατούδης με συγχωρείτε. Θα πάρει το δεξιό διάδρομο. Μπάλα δεν θα καταλήξει τελικά μέσα στο καλάθι. Ραμανίδης, ο οποίος θα κατεβάσει και θα προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τους παίκτες στην αριστερή γωνία. Δεν θα το καταφέρει, θα βάζει τον εαυτό του. Επαναφορά τώρα στην Άσο Καλά. Καραγιάννης, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στην κατοχή, στο κατέβασμα της μπάλας. Τώρα υπάρχει κλέψιμο και πολύ γρήγορα σπριντ στον Μπούτλι. Στα δύο. Έχουν αποκτήσει ένα micro momentum, αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία. Υπάρχει σε 2-2 επιθετικό rebound από τον Μάρκο. Πρέπει να τροφοδοτήσει τον ψηλό στη ρακέτα. Υπάρχει foul ξανά τον Καραμανλίδη. Ο άλλος είναι χαμηλά. Δεν υπήρξε προσπάθεια ούτως ή άλλως. Για μία ακόμα φορά. Κι άλλο deflection, κι άλλο κλέψιμο. Έβαλε πολύ όμορφα το χέρι του μπάλα του Σαρταλίδης. Θα τα καταφέρει με ένα ακόμα τελείωμα. Τρίτο κλέψιμο, τρίτο συνδυασμό, τρίτο καλάθι. Δεν πρόλαβε καν να υπάρξει transition. Άμυνα κι άλλο κλέψιμο. Αυτή φορά από το θαλασσινό. Αυτή φορά θα κάνει ένα airball. Παρόλα αυτά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι Μαγκούφιδες έχουν αρχίσει να εγκαθιδρύουν. Να... να έχουν επιβάλει τον δικό τους ρυθμό. Φανταστική πάσα τώρα, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί από τον Μπούτλι το lay-up. Πάλι προσπάθεια να κλέψουμε τον Τσαρταλίδη. Για λίγο υπήρχε πλεονέκτημα 4-2-5 στην επίθεση για τους Νάσο Καλά. Υπάρχει low post. Μάχη για το rebound. Θα υπάρξει jumble. Το time ισχύει. Έχει προαναγγελθεί time out, το οποίο θα πάρει παράταση για κάποια επόμενη φάση. Τέσσερα λεπτά μέσα στο παιχνίδι. Σκόρ είναι στο 9-2. Επαναφορά τώρα. Καραγιάννης. Κατούδης. Θα δώσει στον Γαμπράκη. Φαίνεται υπάρχει deflection. Σκόρ είναι 9-2. Θα μπορούσε να είναι αρκετά υψηλότερο σε βάρος των Νάσε Καλά. Οι Μαγκούφιδες έχασαν κάποιες φαινομενικά εύκολες προσπάθειες. Θα μπορούσαν να αυξήσουν ακόμα παραπάνω τη διαφορά. Δεν πάνε στον διψήφιο αριθμό από πολύ νωρίς. Παρ' όλα αυτά είναι ασφαλές να πούμε ότι έχουν επιβάλει το δικό του ρυθμό. Κι άλλο deflection, κάτι που αποδεικνύεται εδώ πέρα. Θαλασσινό, ο οποίος θα πάρει το σουτ για 3, έχοντας υποδοθεί μόνο την παρότητα και θα εξτοχίσει. Η διαφορά αγγίζει τους 10 σε πολύ... Time. Σε
πολύ σημαντικό σημείο. Με time out, οι Νάση Καλά, οι οποίοι έχουν σκοράρει μόλις 2 πόντους μετά από χοντρικά 5 λεπτά. 4-46 δεν είμαστε ακριβείς. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Βαγγελίδης College από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Θυμίζουμε ότι οι Μαγκούφηδες στο χθεσινό παιχνίδι τους επικράτησαν εύκολα εναντίον των Spacers με 53-34, επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να σκοράρουν μόλις 34 πόντους σε 40 αγωνιστικά λεπτά. Φαίνεται να έχουν πολύ καλή άμυνα, κάτι που αποδεικνύεται και στα πρώτα λεπτά του αποψινού αγώνα. Ο Κατούδης θα πάρει ένα σούτ, θα κάνει airball. Τσαρταλίδης με διάθεση να τρέξει όπως πάντα μέχρι στιγμής. Υπάρχει πρόθεση να τροφοδοτηθεί ο ψηλός, παρόλα αυτά η ομάδα των Νάση Καλά, τον Μαγκούφη. Δεν θα τα καταφέρει. Θα κλείσει καλά τη ρακέτα. Εκπληκτικό rebound. Καλά σε τελικά. Δεν θέλω να για το 14-2. Νάση Καλά, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν κάποιον αυτοματισμό μέχρι στιγμής, παρόλο το γεγονός ότι βρίσκουν κάποια ελεύθερα σουτ. Υπάρχει μάχη για το εκθετικό rebound μετά από το airball, αλλά δεν θα επιτευχθεί. Τώρα κλέψιμο για τους Νάση Καλά, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα σκληρό φάουλ. Ρεφ, αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή. Το νούμερο 54. Είναι ο Δεδόπουλος. Θέση του Σοσταλίδη για τους Μαγκούφηδες, ο οποίος είναι ο λόγος για τον οποίο, ο κύριος λόγος για τον οποίο η διαφορά έχει φτάσει ήδη στους 11 πόντους πλέον, εφόσον έχει στοχίσει στην πρώτη πολύ παίξη να σου καλά, θα στοχίσει στη δεύτερη. Τώρα πάλι έχουμε προϋποθέσεις του διασμού, πρώτη πάσα. Κοντινίδης, Βασιλιάδης. Κάνει ο Χρύς, άσχητο παρουσιακό rebound από την ομάδα των Αθηνικά. Από Κατούδης, πίσω στη γωνία. Airball. Ακόμα μια επίθεση σε πιο χαμηλό τέμπο για τον Λεμενάκη. Σουτ για τρεις. Ήταν ελεύθερο, αλλά ίσως να μπορούσαν να βγάλουν κάτι καλύτερο. Μαγκούφηδες. 3-18 μένουν για το τέλος. Επίθεση για την Νάση Καλά από την Ισία Πέργα. Υπάρχει πόδι το οποίο δεν θα σκοληθεί από την Ισία. Υπάρχουν υπάρχει σούτ στα 3 δευτερόλεπτα. Έτσι το φως. Παίζουμε. Λεμενάκης. Ελεύθερο σούτ στη γωνία, θα πάρει την τρίπλα ο παίκτης ο Δεδόπουλος, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε μια τρίπλα, τον άφησαν επιδεικτικά ελεύθερο. Ο Κατούδης τώρα θα προσπαθεί στο σκορ. Στο πίνακα εννοώ. Σουτ για τρεις τώρα για τους Νάση Καλά. Τρίτε σίδερο. Μάχη για το rebound. Υπάρχει πίεση και φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος. Δύο ένα το μαζί τα φάουλ μέχρι στιγμής. Θαρίδης. Θαρίδης. Σαντινίδης θα πάει μέχρι μέσα, θα παλέψει για το rebound, δεν θα τα καταφέρει. Δεν έχει ενδιασμός, γιατί θα είναι καλά. Θα παίξουμε
πιο χαμηλό τέμπο, τουλάχιστον εξ αρχής έτσι φαίνεται. Θα πάει μπάλα χαμηλά στο ψηλό, στο Λεμενάκι. Θα αλλάξει με τον Κωνσταντινίδη, θα υπάρχει φάουλ εκεί πέρα. Ρε, το βελάκι ανάποδα. Το επόμενο είναι. Ναι. Τώρα έγινε φάουλ. Όχι, δεν είναι τίποτα. Τζάμπολ έγινε. Παραμένει ο χρόνος όπως ήταν. Έγινε τζάμπολ όπως ίσως να ακούσατε. Δεν υπήρχε φάουλ, έκανα λάθος. Τελικά ο διευθυντής θεώρησε ότι είχε βρεθεί μόνο μπάλα στην προηγούμενη επίθεση όπως και εδώ. Και τώρα υπάρχει πάλι εφηβιασμός. Στο Λεμενάκι. Το τελευταίο rebound. Θα έρθει τώρα η κυκλοφορία μέσα στη ρακέτα. Καλά, η οποία θα βγει με το νούμερο 30. Σαρίδης. Θα βγει και αυτός να κατεβάσει μια επίθεση για την ομάδα των Μαγκούφιδων. Λεμενάκης, μπάλα πάλι χαμηλά στο ψηλό στον Βασιλιάδη. Κόντρα σε δύο αντιπάλους που τα καταφέρει. 0-44 για το τέλος. Το σκόρ είναι στο 21-8. Η διαφορά έχει ακουμπήσει από πολύ νωρίς μια σημαντική... ένα σημαντικό νούμερο των 13 πόντων. Ίσως να υπήρξε φάουλ εκεί πέρα, παρόλα αυτά έχει σκόρ rebound. Δεν θα καταφέρει να πει το καλάκι. Δεν το μάθω τον Άσο καλά. Βασιλιάδη. Δέχεται πίεση εκεί πέρα από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Κωνσταντινίδης θα ευστοχήσει από ένα σουτ μέσης απόστασης από τα 4-4,5 μέτρα. 12 δευτερόλεπτα που μένουν, όλος ο χρόνος του ντομάδου του να είσαι καλά. Αποκατούνισε. Φωνάζεται για τρίποντο από τον πάτο του. Ο ίδιος του το έχει πάρει. Πάρει συνέχιση και θα έχει ευστοχήσει. Και έτσι το κοστού. Αν μη τι άλλο δίνει κάποιο ψυχολογικό boost στην ομάδα του να είσαι καλά. Μίχρονο, όχι μίχρονο, τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο 23-11, η διαφορά έχει φτάσει στους 12 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν λίγο αργοπορημένα ομολογουμένως στο Μαντουλίδη College, στο κλειστό γήπεδο. Πάρα πάλι θα μιλάει στις παρήθειες, γιατί θα χάσουν την κατοχή. Τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις ενδιασμού. Το νούμερο 41 θα... Μετρής, άστοχο. Εκεί πέρα θα κλέψει ο Γαβρίλοβιτς. Παρότι είχε πολύ μεγάλη ψωμετρική διαφορά από τον αντίπαλό του, ο οποίος βρέθηκε εκείνη τη στιγμή κάτω στην ρακέτα. Σαρίδης. Βασιλιάδης. Πέρασε μπάλα στο Λεμενάκι. Σουτ για τρεις. Βρέθηκε επιθετικά ελεύθερος για ακόμα μια φορά ο Κωνσταντινίδης. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα δεν τιμώρησε την ολιγόρια στην αντίπαλη άμυνα. Κωστόπουλος τώρα. Καμπράκης, Κωστόπουλος. Καμπράκης θα συνεργαστούν πολύ ωραία οι δύο παίκτες. Θετικό rebound, ένα ακόμα. Και σύντρα τώρα ο Κωστόλα. Μενάκης. Χαρίδης. Αλλάζουν ωραία κυκλοφορία από την ομάδα των Μαγκούφιδων. Μάχη για το rebound, θα βγάλει νυχτή τον Σαντινίδη. Μενάκης ένα ακόμα σουτ. Η ευστοχία είναι με το μέρος των Μαγκούφιδων απόψε μέχρι στιγμής. Καμπράκης θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση.
σταυρωτή. Παραλίγο να κλέψει εκεί πέρα ο Φιλεμπεντάκης. Υπάρχει η αλλαγή η οποία θα γίνει ο Σανούπο. Ο Μπράκης προσπαθούν οι να σε καλά με ατομικές προσπάθειες ως επιτοπλίστων να βρουν σκόρ και να καλύψουν κάπως τη διαφορά η οποία παραμένει στους 9 πόντους. Με 8 και 10 να απομένουν για το ημίχρονο. Υπάρχει αλλαγή, θα περάσει στο παρκέ ο Καραμανλίδης. Λεμενάκης και Κωνσταντινίδης θα κάθουν στον πάγκο έχοντας επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο για την ομάδα τους. Θα περάσει στο παρκέ ο Τσαρταλίδης, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε κίνητρο στην αρχή του παιχνιδιού. Έχοντας... δηλώσει πολλούς εκδιασμούς, έχοντας βρει κάποιους εύκολους πόντους. Σε αναφορά μετά από φάουλ, πάρα χαμηλά στη ρακέτα. Μια ρακέτα με το Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έχει πέρασε το παρκέ. Βλέπουμε ότι οι Μαγκούφηδες χτυπάνε πολύ στη ρακέτα, τους βγαίνει, οπότε δεν έχουν κάποιο λόγο να το σταματήσουν. Ο Κωστόπουλος. Τώρα στους για τρεις αυτή τη φορά δεν είναι έστω. Ο Κωστόπουλος όμως ένα ακόμα επιθετικό λοιπόν. Ο Μπράκης για τρεις από την δεξιά γωνία. Άστοχος. Θα κατεβάσει το rebound. Σταρίδης. Καραμανλίδης. Σταρταλίδης θα πάρει. Πολύ ωρεξά του guard. Έχει κάνει πολλά, εδώ πέρα θα κάνει ένα airball. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Νομίζω ότι στο χρησινό μόλις παιχνίδι οι Μαγκούφηδες επέτρεψαν στους Spacers να σκοράρουν μόλις 34 πόντους. Επέβαλαν εύκολα τον ρυθμό τους. Σκόραναν 54. Ήταν ένα παιχνίδι που κοιμάθηκε σε αρκετά χαμηλό τέμπο όσον αφορά το σκοράρισμα. Ο Σταλίδης θα τροφοδοτήσει τον ψηλό. Υπάρχει επιθετικό rebound του κάθε φορά. Ο Σταλίδης σούτ για 3. Ο Σταλίδης θα εξαρτήσει. Δεν το πτωεί τίποτα. Έκανε ένα airball πριν, άλλος που θέση του θα φοβόταν να πάρει κι άλλο τρίποντο στη δεύτερη σερή επίθεση. Παρ' όλα αυτά το κρύο αίμα τον ανταμείβει σε αυτή τη φάση. Γαμβράκης με πρώτη να επιτεθεί κατά μέτωπο. Κωνσταντινίδης, Στόπουλος, συγχωρείτε. Δείτε το μάνα τον Άσο καλά. Στόπουλος θα κλέψει πάλι ο Τσαρταλίδης. Σε ένα ακόμα εκδιασμό. Το οποίο βάζει πλώρη για MVP, τολμώ να πω. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, στην αδύνατη πλευρά η πάσα τώρα η στόλα. Στην μέση της απόστασης, έτσι το πω. Σταλίδης. Υπάρχει πρόθεση για γρήγορη πάσα μέσα στη ρακέτα, δεν θα περάσει. Υπάρχει αλλαγή. Time ref. Υπάρχει time out. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια του παιχνιδιού. Σκόρ είναι στο 33-19 στο συγγνώμη. Η φορά έχει φτάσει στους 14 πόντους. Από την αρχή του παιχνιδιού οι Μαγκούφηδες επέβαλαν τον ρυθμό τους. Που μένουν 5-50 για την λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου και συνεπώς του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γήπεδο του Μαγκουλίδη College. Το σκόρ είναι στο 33-19 υπέρ των Μαγκούφηδων. Υπάρχει επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα. Θυμίζουμε ότι στα τελευταία παιχνίδια οι Νάσε καλά έχουν σκοράρει 48, 36 και 44 πόντους. Κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα επιθετικά. Κάτι που σε συνδυασμό με την επιβολή των αντιπάλων τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την αρχή του παιχνιδιού μπορεί να κρατήσει πολύ πίσω. Γαμπράκης παρόλα αυτά. Μία ακόμα λάθος πάσα, λάθος στο λάθος. Κωστόπουλος. Θα πάει ανάμεσα στις λιγάδες. Καμπράτης
ξαναβγάλει τον Αβοκατούδη. Του διατρέχει από τη γωνία άστοχο αυτή τη φορά. Τώρα πρώτη πάσα στο Βασιλιάδη. Η μπάλα πάλι στη γωνία στον Σαρταλίδη. Υπάρχει λάθος. Πάτησε την πλάγια γραμμή. Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος για οποιονδήποτε παίκτη σε εκείνο το σημείο. Στη γωνία. Στόπουλος, για τρεις. Άστοχο. Τώρα υπάρχει ο διαδρός, ίσως να έχει και φάουλ εκεί πέρα. Σκόπιμα. Καταλήνεις. Θα διαμπτυσβεί τα φάουλ. Δεν υπάρχει αλλαγή. Φάουλ έγινε ψηλά. Παλασσινός θα περάσει στο παρκέ. Ο οποίος έχει τη δυνατότητα να στείλει τη διαφορά στους 15, θα το κάνει όσον θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Έχει την ευκαιρία να κάνει την ομάδα να προηγηθεί για 16 για πρώτη φορά μέσα στο παιχνίδι και θα το κάνει. 35-19, 4-47 για το τέλος. Εδώ πέρα ένα πολύ φθηνό λάθος στην επαναφορά για την ομάδα των Άσε Καλά. Σαρταλίδης θα πάρει μία ακόμα επίθεση. Είναι σε πολύ καλό βράδυ. Στο διατρής, όχι αυτή τη φορά. Από το θαλασσινό, μάχη για το rebound. Στόπουλος τώρα θα κατεβάσει. Στόπουλος περνάει. Θα κάνει μία ακόμα λάθος. Πάσα του τώρα που θα τρέξει στον εφηλιασμό. Θα πατήσει πολύ γερά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά κινδυνεύει να φτάσει τους 20. Να σε καλά, έχουν κολλήσει τους 19 από ό,τι εδώ και πολλή ώρα. Κατούδης. Σόπουλος. Καμπράκης. Στη γωνία. Τελειώσει ο χρόνος επίθεσης φαινομενικά. Ενώ υπάρχει αλλαγή για την ομάδα του Νάσε Καλά. Βγαίνει ο Κωστόπουλος. Πώς το λένε αυτό το δείχνει. Βγαίνει ο Μάρκος. Θα παρτιστεί η ώρα. Θαλασσινός. Βασιλιάδης, Θαλασσινός στη γωνία. Η πάσα στην αντίναντη πλευρά δεν θα περάσει. Δόλας. Μάρκος. Μάρκος θα το καταφέρει. Κάτω τη ρακέτα. Βούτλης. Θα κατεβάσει μια ακόμα επίθεση. 3-22 μένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Διαφορά στις 16. Δεν υπάρχει λάθος τώρα. Χάσιμο της μπάλας, αλλά και κατοχής. Στόπουλος, Καμπράκης. Για τους Νάσερ Καλά. Ο οποίος το έχει πάρει προσωπικά με πολλές προσπάθειες. Κυρίως έξω από τη γραμμή των 6.75, αλλά όχι μόνο. Δεν θα δικαιωθεί ούτε αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει rebound, επαναφορά. Βασιλιάδης. Μπάλα θα χτυπήσει στο ταμπλό. Και τώρα ευκαιρία για τους Νάσε Καλά να τρέξουν. Σούτ από τη μέση απόσταση. Εξαιρετικό rebound με τα πολλά. Στόπουλο, Γαμπράκης αποφασιστικά. Μάρκος για τρεις με κυπέρα στο αγωνιστικό χώρο. Άστοχος, δεν έχει διευθυνθεί ακόμα. Μαρκός. Ο Στόλας πήρε πριν το σουτ για τρεις, με συγχωρείτε.
Ντέιβις. Σουτ για 3. Ένα ακόμα airball από τον Τζαρταλίδη, ο οποίος γελάει ειδονικά, φαίνεται να το απολαμβάνει. Και δεν έχει λόγο να μην το απολαμβάνει, έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω να το πείσει ούτε αυτό το airball προσωπικά. Από Κατούδης. Άστοχο σου τριών πόντων. Θαλασσινός θα περιμένει τους αντιπάλους του, αντιπάλους του και τους συμπαίκτες του που πάνε σε 5-2-5. Σετ επίθεση. Καταλήδης. Από μέση απόσταση αυτή τη φορά σας είπα πριν ότι δεν νομίζω να το πείσει και επιβεβαιώθηκα. Σαμπράκης. Θα πείσει στον Αποκατούδη. Τον Αποκατούδη να κατεβάσει στην επίθεση. Κόπουλος, δεξιά, πτέρυγα. Καμπράκης. Φαίνεται να είχαν ένα εδώ πέρα παραλίγο να σκοράρει και να πάρει και μία συμπληρωματική βολή. Δεν είμαι μέσα στα πράγματα των coach, αλλά φάνηκε να υπήρχε πρόθεση να βγάλουν έναν αυτοματισμό εκεί πέρα οι δύο παίκτες. Κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της καλής άμυνας. Τουλάχιστον αυτό πρόλαβα να δω. Εικασίες κάνω. Ο Γαμπράκης παρόλα αυτά θα αστοχίσει στην πρώτη, θα αστοχίσει και στη δεύτερη. Ο Μάρκος εκεί πέρα θα προσπαθήσει για το rebound, το οποίο θα πάρει ο ίδιος ο Γαμπράκης και θα βγάλει στον Αποκατούδη, θα ξαναπάρει την μπάλα, σουτ για 3. Άστοχο. Θα να βγάλει την μπάλα στον Κωστόπουλο, ο οποίος δεν θα κάνει κάτι. Τώρα όμορφη πάσα. Υπάρχει καλάθι του φάουλ τώρα στην αντίπαλη πλευρά από τον Μπούτλι μετά από πολλές προσπάθειες κάτω από το καλάθι. Διαφορά. Πόσα? Δύο. Διαφορά έχει πάει στους 20. Με ταμπλό δεν θα πάει στους 21. Παρόλη τη διαφορά των 20 πόντων. Να σε καλά, έχουν έναν τομέα στον οποίο θα πάνε πολύ καλά και αυτός είναι τα επιθετικά rebound. Νομίζω ότι οφείλεται τόσο στην αμυντική ολιγορία και τα κακά blockout των αντιπάλων τους, τόσο και όσο και στην καλή τους απόδοση στο συγκεκριμένο τομέα. Θαλασσινός για 3, το παιχνίδι έχει ανοίξει λίγο πριν την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Αφουκατούδης. Καμπράκης. Ούτε αυτή τη φορά θα καταλήξει η μπάλα μέσα στο καλάθι. Δεν θα καταφέρει να ξεκολλήσει από το καταραμένο νούμερο των 21 πόντων. Σουτ για 3. Σουτ για 3, airball. Όχι airball, βασικά ακόμη στο τυφάνι, υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Καθούδης Γαμπράκης. Υπάρχει μερικό κλέψιμο. Πλάσμα. Έχουνε μείνει. Έχω την εντύπωση ότι είχαν μείνει κάποιες κλάδες στο δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά το ημίχρονο θα τελειώσει. Τελικό σκορ 41-21. Οι Μαγκούφηδες, οι οποίοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από πολύ νωρίς μέσα στο παιχνίδι, έκπληξαν τους αντιπάλους τους και σε άμυνα και σε επίθεση. Πήρανε όθηση για την επίθεση από την άμυνα, βγάζοντας πολλούς αφημιδιασμούς, πολλά εύκολα καλάθια, κάνοντας πολλά κλεψίματα. Ήταν πολύ καλή άμυνα, έχοντας επιτρέψει στους αντιπάλους τους να σκοράρουν μόλις 21 πόντους σε 20 λεπτά. Έφτιαξαν καλή άμυνα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό συλλογικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά δεν πήραν όσα αμυντικά rebound θα μπορούσαν. Έδωσαν πολλές ευκαιρίες στους αντιπάλους τους για δεύτερες επιθέσεις, οι οποίες πάρθηκαν αλλά δεν μετατράπηκαν σε πόντους. Είναι άσε καλά, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο βουνό να ανέβουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. 20 πόντι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω αντικατοπτρίζει την εικόνα που έχουμε δει στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα ακόμα ολόκληρο ημίχρονο. Στο μπάσκετ όλα μπορούν να συμβούν.
βλέπουμε ότι οι Νάση καλά έχουν την πρόθεση κυρίως με τον Γαμπράκη, αλλά όχι μόνο να πάρουν κάποια σούτα από μακριά, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν δικαιώσει την απόφαση των παικτών να τα πάρουν. Αν αρχίσουν να μπαίνουν και αν συνεχίσουν αυτή την προσήλωση οι Νάση καλά στο να φέρουν τα επιθετικά rebound και αν συνεχίσει η ολιγορία στην άμυνα των Μαγκούφιδων στο τελικό κομμάτι που είναι το rebound, ίσως να καταφέρουν να επιβάλλουν κάποιον ρυθμό οι Νάση καλά και να δούμε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλότερη διαφορά και ίσως να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν και το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και έτσι έχει δημοσιευθεί το 41-21. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στην αναμέτρηση στο κλειστό γήπεδο του Μαντουλίδη College. Κοιτώντας τα στατιστικά βλέπουμε ότι στους Μαγκούφηδες ο Θαλασσινός είναι αυτός που σκοράρει 14,2 πόντους, έχοντας μάλιστα 14,4 στο μέσο όρο του efficiency, του συστήματος αξιολόγησης παικτών, τα οποία νούμερα είναι πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά για MVP και για μια ομάδα που σκοράρει εύκολα 41 πόντους μέσα σε ένα ημίχρονο, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είναι τόσο εξωπραγματικά, κάτι που δείχνει την έφεση και τον πλουραλισμό που έχουν στο επιθετικό κομμάτι οι Μαγκούφηδες. Λοιπόν, έχουμε ένα 62ο ημιχρόνο. Το υψηλό τέμπο καλά κρατεί. Υπάρχει rebound από τον Μάρκο μετά από άσχητη προσπάθεια. Καραζιάννης, ο οποίος έχει περάσει αυτό στον αγωνιστικό χώρο, είχε μείνει εκτός αρκετά λεπτά. Πήρε τις ανάσεις που ήθελε, θα δώσει ένα screen το οποίο ο Στόπουλος δεν θα το μεταλλευτεί, παρόλο αυτό θα σκοράρει ένα shoot. Η διαφορά θα παίξει στους 18 πόντους. Παίζουμε και ένα δείγμα, ένα σύγχρος που ακούστηκε από τη γραμματεία. Δεν είναι κάτι τελικά, συνεχίζουμε. Σαρταλίδης θα σκοράρει 2 ακόμα πόντους. Δεν φαίνεται τίποτα να μπορεί να τον πτωήσει. Ας Κατούδης θα στοχίσει. Τώρα Κρυθαρίδης που έχει περάσει στο παρκέ. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Στα 7 μέτρα άστοχο, αλλά υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound και ένα ακόμα από τον Τσαταλίδη, ο οποίος θα σκοράρει κάτω από την ρακέτα. Πέρα ο Ραγιωτόπουλος πήρε 2 rebound, ο Τσαταλίδης πήρε το 3, ο οποίος θα πιέσει εδώ πέρα τον Στόπουλο. Το αντίλογο που συγχωρείτε Αφοκατούδης για 3. Ούτε αυτό το σημαντή έχει κοινές στα 2 στην έναρξη της τρίτης περίοδου. Τσαρταλίδης, no look πάσα. Θα βγει έξω η μπάλα. Έμεινε για αρκετή ώρα ελεύθερος, εφόσον είχε χάσει για αρκετή κάτι μπάλα. Θα την ξαναπάρει με το νούμερο 54. Ο Δεδόπουλος θα στοχίσει. Θα στοχίσει τα 2. Μπάλα χαμηλά και πάλι έξω. Σουτ για 3. Ραγιάννης θα μαζέψει ένα rebound, αλλά θα χάσει. Σαρταλίδης θα βάλει 2 ακόμα πόντους. Τι βάζει όντως. Ο Φιλός με τη περιγωνία θα προσπαθήσει να περάσει μέσα. Καλάθι και φάουλ. Ο Μάρκος εκεί πέρα ζήτησε την μπάλα, δεν την πήρε. Είχε πρόθεση να ποστάρει το προσωπικό του αντίπαλο και να το βάλει μέσα στο καλάθι. Φάνηκε αρκετά αποφασισμένος. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε την μπάλα. Ρεφ, ποιο νούμερο? 90. Αυτό είναι 2 βολές. Υπάρχει μία συμπληρωματική βολή, συγγνώμη.
εύστοχη. Ψηλός. Υπάρχει σκληρό φάουλ τώρα. Τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έκανε πριν το φάουλ. Πάει και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή των ελευθερών βολών για να εκτελέσει πράγματι δύο βολές αυτή τη στιγμή. Συσφορά. Έχουν ήδη περάσει 3 λεπτά στο 2-10 λεπτό, η διαφορά είναι ακόμα στους 20 πόντους και τώρα στους 21. Δεν φαίνεται να προβλέπεται να πέσει. Το πλούς έχει διάδρομο. Πάει κόντρα σε 2 αντιπάλους, Καραζιάννης. Το Πριλόβιτς. Τελειώνει επίσης στις φωνάζεις παίκτες, έχουμε 4 δευτερόλεπτα, ο Μάρκος βρέθηκε από κάτω μόνος του, θα καταφέρει να σκοράρει, έχοντας ξεφορτωθεί προπολού το προσωπικό του αντίπαλο. Σελεμενάκης, Παλασσινός, πάλι μπάλα στο ψηλό, έξω από την φορά. Ο Δεδόπουλος, ο οποίος θα χάσει ένα σούτ και τώρα ο Γαβρίλοβιτς θα σουτάρει, σκοράρει ένα καλάθι. Πληρώνει μερικώς με το ίδιο νόμισμα η ομάδα του να είσαι καλά. Ο Δεδόπουλος πριν, ο οποίος φάνηκε πιο αποφασισμένος να πάρει το σουτ σε πρώτο χρόνο από ότι κάποιες φάσεις πριν, δεν δικαιώθηκε ούτε τότε ούτε τώρα. Καραγιάννης, πολύ καλή κυκλοφορία, Πέτρος βρίσκεται ελεύθερος, Καβίλοβιτς βρίσκεται ελεύθερος. Το νούμερο 90, Παναγιωτόπουλος. Καλάθι και φάουλ. Αλλαγή είναι πολύ φίλος. Αλλαγή τώρα με την πρώτη ευκαιρία. Πάμε να κάτσουμε. Δεδόπουλος βγαίνει. Κωνσταντινίδης μπαίνει, ο οποίος έχει ξεκουραστεί αρκετά στον πάγκο. Βλέπουμε ότι να είσαι καλά δεν είναι σε θέση να τιμωρήσουν τα λάθη των αντιπάλων τους. Πρωτίστως στα χαμένα αμυντικά rebound, αλλά και την κακή transition άμυνα. Σε κάποιους εμβιασμούς που εκτέλεσαν δεν κατάφεραν να σκοράρουν, γιατί πάλι τους είχαν αρκετά κακή άμυνα, οι μαγκούφιδες δηλαδή. Καραγιάννης. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Πήγε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους πολύ ψηλότερους. Για να δούμε. Η διαφορά έχει πέσει στους 17. Προσπίθη για σουτ, τελικά πάσα. Βρέθηκε το σουτ. Από τη γωνία δεν θα βαστεί. Γαβρίλοβιτς. Κωστόπουλος. Στη γωνία τώρα για 2. Μακριά σουτ για 2. Μετά από αυτή την μικρή περιπέτεια, αν θέλετε, η μπάλα έπεσε στο καλάθι. 4-43 για το τέλος. Η διαφορά εκεί που είχε φτάσει στις 21, τώρα κουμπάει τους 15. Τώρα θα πάει ξανά στους 17 όμως με την Παναγιωτόπουλο σκοράρει. Το ίδιο των ελευθέρων βολών περίπου. Γαβρίλοβιτς. Κωστόπουλος για 3. Άστοχο. Εξαιρετικό ριμπάντο τον ίδιο πολύ αποφασιστικά. Θα περάσει μέχρι μέσα, θα βάλει ένα εύκολο καλάθι. Ένα εύκολο καλάθι, όχι αυτό καθεαυτό, ο ίδιος το έκανε εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να πάρει το rebound και να περάσει άλλους δύο αντίπαλους ψηλότερους και να σκοράρει. Τώρα κακή πάσα από τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα βάζει με τον εαυτό του και η κατοχή θα περάσει ξανά για τους. Να είσαι καλά. Αλλαγές εκατέρωθεν, μπαίνει ο Γαμπράκης μετά από πολλή ώρα για τους να είσαι καλά. Και ο Καραμανλίδης μετά από πολλή ώρα για τους Μαγκούφιδες. Καβρίλοβιτς, ο οποίος έχει πάρει πολλά σουτ, θα πάρει ένα ακόμα. Η διαφορά με αυτά και με αυτά έχει πέσει στις 12.
Για να δούμε. Θαλασσινός. Για τρεις. Άστοχο. Μάρκος Ρέρμπον. Μάρκος από το δεύτερο μπαν. Κωστόπουλος τώρα στην αριστερή γωνία. Καμπράκης. Θα πάρει την προσπάθεια. Σίγουρα. Θα πάρει ένα φάουλ. Η διαφορά εκεί που έχει φτάσει μέχρι και τους 21 και δηλαδή να πέσει πάλι στους 10. Ενώ οι μαγκούφιδες είναι αυτοί τώρα που έχουν χάσει τον ρυθμό τους επιθετικά. Αλλαγή αν μπει δεύτερη. Ναι, πρώτα. Υπάρχει αλλαγή άμα στο φύσο να μπράξει στη δεύτερη βόλη, θα το κάνει. Ποιος θα κάνει το φάουλ. Περνάει ο Μπούτλης. Υπάρχει αλλαγή μετά από αρχική... Μετά από αρχική εντύπωση που είχα για time-out. Κρυθαρίδης θα περάσει το πάγκο για τους μπαγκούφιδες. Πάνε τα τηλέφωνα εδώ πέρα, ίσως... Σας είναι σημαδιακό ότι πάνε τα... Και πάει το καμπανάκι για τους μαγκούφιδες, οι οποίοι βλέπουν την διαφορά να πέφτει στις 10. Ίσως ήταν συμβολικό κάποιο μήνυμα από το σύμπαν. Η διαφορά θα πάει πάλι στις 12. Στόπουλος, Μάρκος χαμηλά. Θα χάσει την μπάλα, θα πάρει ο Γαμπράκης πάρα πολύ αποφασιστικά. Παίρνει rebound, step back. Airball, Μπούτλης, όποιος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο θα κατέβασε ένα ακόμα rebound. Λεμενάκη στην αδύνατη πλευρά. Σε ζώνη τώρα η άμυνα των... Να είσαι καλά. Reverse, ωραία φάση. Σουτ για τρεις. Έδωσε από πολλά χέρια η μπάλα πριν βρεθεί στη γωνία και δεν καταλήξει το καλάθι μετά από άστοχο σουτ τριών πόντων. Στόπουλος Καμπράκης. Καμπράκης θα περάσει μέσα στην ρακέτα. Θα διεκδικήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει πάση στην αδύνατη πλευρά. Λεμενάκης. Θαλασσινός. Αλλάζει μπάλα. Υπάρχει φλέξιμο τώρα, Πέτρος Γαβρίλοβιτς. Μπερδεύω τα ονόματα λίγο. Γαβρίλοβιτς θα εκμεύσει το φάουλ. Έδειξε ότι είχε την πρόθεση να τρέξει σαν σύμφωνας. Γιατί η ομάδα δεν φάνηκε να είναι πρόθυμη να του επιτρέψει κάτι τέτοιο. Έστοχος. Έστοχος και στη δεύτερη. Ακόμα και έτσι. Και πολλές φορές αυτές οι φάσεις με περιπέτεια είναι αυτές που δίνουν το ψυχολογικό boost. Δίνει το μήνυμα ότι σε θέλει, ρε παιδί μου. Υπάρχουν 14 δευτερόλεπτα και το φάουλ ήταν αντιαθλητικό, όπως φαίνεται. Πάμε και τα αστεία και υπάρχει ωραίο κλίμα εδώ πέρα στο κλειστό. Στο κλειστό των... του Μαντουλίδη College. Πολύ ωραίο κλίμα, βλέπουμε και ένα ωραίο παιχνίδι. Εδώ υπάρχει κλέψιμο, ένα ακόμα για πολύ εξειδικημένη τρίπλα τώρα από τον Θαλασσινό. Μάρκος. Μάρκος. Υπενθυμίζουμε ότι στο μπασκετάκι, στη λίγα του μπασκετάκι ισχύει ο παλιός κανονισμός για τα αθλητικά φάουλ, κατά τον οποίο ο παίκτης που δέχτηκε το φάουλ εκτελεί δύο βολές. Η ομάδα του έχει και την κατοχή. Στην Ευρωλίγκα έχει αλλάξει αυτό, είναι μία βολή στην κατοχή. Θεωρήθηκε overpowered, που λένε και οι Αμερικάνοι. Μπούτλης θα πάρει τον τυπικό rebound. Καταχειροκροτούμενος από τους παίκτες.
από airball. Καμπράκης πάει μέχρι μέσα. Ίσως του έγινε τη φάουλ, ίσως θα προσπάθησε να εκμεύσει τη φάουλ. Θαλασσινός. Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Η διαφορά έχει πάει μέχρι τις 21, είχε φτάσει στις 10. Παίρνει ξανά στους 14. Είναι την ευκαιρία να αυξηθεί κι άλλο αν ευκαιρθήσουν σε αυτήν την επίθεση οι Μαγκούφιδες. Δεν θα συμβήσει πρώτο χρόνο. Βούτλης θα πάρει το επιθετικό rebound. Θαλασσινός. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον Μάρκο. Ενώ υπάρχουν αλλαγές. Είναι σιόλας. Δεν τους δάσε καλά. Χαμηλώνει το σχήμα τώρα ο coach τον να είσαι καλά. Βοηθήσει όλα ο οποίος έχει χαμηλό κέντρο βάρους και ίσως μπορεί να βοηθήσει με σπιρτάδα και γρηγοράδα. Την ομάδα του είναι αυτό που ψάχνει ακριβώς και σε αυτήν την επίθεση και γενικά. Τρία δευτερόλεπτα τώρα στο 3 θα γίνει. Το πήγε αρκετά καλά για μια επίθεση που ήταν αναγκαστικό να γίνει διότι τέλειωνε το δεκάλεπτο. Έχουμε 30 λεπτά αγώνα, μόλις τέλειωσε το τρίτο δεκάλεπτο. Η διαφορά στους 15 πόντους, οι Μαγκούφιδες προηγούνται με 59-44. Οι Μαγκούφιδες οι οποίοι έχουν ένα μελανό σημείο το οποίο έχει καλυτερεύσει λίγο αλλά δεν πάβει να υφίσταται στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο είναι τα αμυντικά rebound. Παρ' όλα αυτά τα πάνε πολύ καλά σε όλους τους άλλους τους τομείς. Ίσως υστερούν ελάχιστα στο κομμάτι της δημιουργίας, αλλά έχουν πάρει πάρα πολλά κλεψίματα, έχουν εκμεταλλευτεί κάθε λάθος εδώ των αντιπάλων τους. Είναι πολύ εύστοχοι, γι' αυτό δεν αφήνουν αυτά τα μικρά μελανά τους σημεία να τους κρατήσουν πίσω. Η διαφορά στους 15 πόντους που εκτιμίζουμε. Επαναλαμβάνουμε. Βλέπουμε ένα παιχνίδι ωραίο με πολύ γρήγορο τέμπο, το οποίο όπως αποδείχθηκε δεν ήταν παροδικό μετά την πρώτη, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, μετά το ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου, εκεί που Σαρταλίδης έκανε κάποια απανωτά back-to-back κλεψίματα, εφηνιδιασμούς και καλάθια. Έδωσε από νωρίς το ηχηρό μήνυμα στους αντιπάλους τους ότι έχουμε την όρεξη και την πρόθεση και τη διάθεση και την ικανότητα να τρέξουμε. Οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν σιγά σιγά για το 4 δεκάλεπτο. Η διαφορά είναι στους 15 πόντους. Με την εικόνα που έχουμε δει μέσα στο παιχνίδι δεν προβλέπεται, σύμφωνα με την εικόνα πάντα που έχουμε δει στα 3 δεκάλεπτα, να αλλάξει κάτι. Παρ' όλα αυτά στο μπάσκετ όλα γίνονται. Ανά τις δεκαετίες έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες ανατροπές. Χρόνος, ναι, μισό. Εντάξει, όλα έτοιμα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση λόγω του χρόνου, τίποτα σημαντικό. Ένα σιτ του 4ου δεκαλέπτου. Παπταλίδης. Κρυθαρίδης. Σιτ για 3. Το πανηγυρίζουν όλοι οι παίκτες των Μαγκούφιδων. Θα μπορεί να μην ήταν όλοι, μπορεί να ξέχασε κάποιον. Αφουκατούλης. Αβρίλοβιτς. Μάρκος θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα, θα χαθεί. Κωνσταντινίδης, Βασιλιάδης. Μπάλα χαμηλά στον ψηλό. Σούτ από τα 6 μέτρα, άστοχο. Εξαιρετικό rebound και foul από τον Παναγιωτόπουλο. Για τον Παναγιωτόπουλο μάλλον. Ο οποίος λίγο έλειψε να
βάλει και το καλάθι και να πάρει μια συμπληρωματική βολή. Είχε προσθέσει πολύ πλεονεκτική θέση για αυτόν. Κάνει airball στην πρώτη βολή. Αλλά η ομάδα του και ο ίδιος του έχουν πάει τόσο καλά που δεν νομίζω να τον πτωήσει κάτι τέτοιο. Έχει στοχεί στη δεύτερη. Δεν είναι αρκετό ένα airball σε μια βολή σε οποιοδήποτε σύμπεντος παιδιάς να ρίξει ψυχολογικά μια τόσο καλή εμφάνιση. Κιόλας Μαρκός. Υπάρχει μάχη για τον rebound, η οποία θα βγάλει λυκτή την ομάδα των Παγκούφιτων. Την ώρα Τσαρταλίδης. Φανταστικό χορευτικό, το οποίο δεν θα φέρει κακούς. Κρίμα, θα ήταν ένα πολύ καλό στιγμιότυπο για να πούνε στα highlights. Σουτιά τρεις από τον Γαβρίλοβιτς, δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Ο Κοζηλιάδης, 8-30 για το τέλος του παιχνιδιού. Κοζηλιάδης, Κωνσταντινίδης. Άστοχο σουτιά τρεις από τον Κρυθαρίδη από την αριστερή γωνία. Αφού Κατούλης θα αστοχίσει και αυτός. Τώρα χαμηλό τέμπο όπως είναι και λογικό. Είναι το Βασιλιάδη. Να σου πούμε στις απόστασεις του Κωνσταντινίδη. Γαβρίλοβιτς. Άστοχο σουτ. Πολλά άστοχα σουτ και για τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει ευκαιρία να πέσει διαφορά κάτω από τις 20 ιδέα μία ακόμα φορά. Το φάουλ που κέρδισε ο Γαβρίλοβιτς. Εύστοχος την πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Η ορθόνη διαφορά ήταν στις 19 πριν το ζευγάρι ελεύθερων βολών, οπότε η διαφορά ήταν ήδη κάτω από τις 20. Παρεσύρθη λόγω του ρυθμού του παιχνιδιού. Ένα σουτ από τα 6 μέτρα, ένα ακόμα στον Κρυθαρίδη, αρέσκεται σε αυτό το σημείο. Κωστόπουλος, βρέθηκε ελεύθερος χώρος, προτιμήσει την πάση στον Γαβρίλοβιτς. Μάρκος, σουτ για 3, πάρα πολύ άστοχο. Βασιλιάδης. Μπάλα θα κυκλοφορήσει για μία ακόμα φορά από πολλά χέρια και πολύ γρήγορα. Θα πάρει πάλι την μπάλα και έχει συνοχή, έγινε και φάουλ εκεί πέρα του Κωνσταντινίδη. Από τον προσωπικό του αντίπαλο, ο οποίος τότε ήταν ο Κωστόπουλος. Μετά τις αλλαγές υπήρχε μισ μάτς. Το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για τα δικά του δεδομένα ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος έβαλε το καλάθι. Δεν πήρε και το φάουλ σύμφωνα με τις αποφάσεις του γηπεδιού, αλλά δεν ήταν κάτι που εξαρτάται από αυτόν. Ένα ακόμα καλάθι μετά από προσωπική ενέργεια για τον Βασιλιάδη. Μάρκος θα κατεβάσει αυτό σε μια κίνηση. Σκόρνιο στο 69-46. Η φορά στους 23. Γαβρίλοβιτς. Το πιθανό ένα σκρίνο ο Κωστόπουλος δεν θα το εκμεταλλευτεί πλήρως. Ένα σκρίνο από τα 7 μέτρα τώρα. Τον Μάρκο. Ο Σαρταλίδης, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα. Τρέχει σαν να μην υπάρχει αύριο. Έχει βοηθήσει την ομάδα του αμυντικά επιθετικά. Όπως και τώρα. Κοιτάξτε με πόσο ζήλο τρέχει. Ενώ η διαφορά είναι στους 23 πόντους. Αξιοθαύμαστο πραγματικά. Δεν έχει χαλαρώσει. Σουτ για 3, airball από τον Βασιλιάδη, όμως ο Κωνσταντινίδης ήταν εκεί να πάρει ένα rebound και να εστοχίσει κάτω από το καλάθι. Κάποιος πολύ οπτιμιστής θα μπορούσε να πει ότι ήταν μια πάσα στον Κωνσταντινίδη, ότι ήταν προμελετημένο. Σουτ για 3 τώρα από τον Γαβρίλοβιτς, δεν έχουν καταφέρει. Ετοιμάζονται 4 αλλαγές για την ομάδα των Μαγκούφιδων. Ίσως ρεζέρβα
ίσως ρεζέρβα ενέργειας. Υπάρχει time out. Νούμερο 50, νούμερο 54, νούμερο 59 και νούμερο 7 μπαίνουν μέσα για, για τους μαγκούφιδες. Αυτό δεν είναι αλλαγή, αυτό είναι αλλαγή φρουρά στο στρατό. Υπάρχει time out. Η διαφορά έχει φτάσει αισίως για τους μαγκούφιδες στους 25 πόντους. 5 και 9 απομένουν για το τέλος. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τα ένα από μήνα τα 5 και 9. Κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις αποφάσεις των coach να βάλουν μέσα διαφορετικούς παίκτες, να ξεκουράσουν λίγο τους βασικούς. Ειδικά για την ομάδα των μαγκούφιδων, οι οποίοι θυμίζουμε έπαιξαν και χθες κερδίζοντας εύκολα τους Spacers με 53-34. Spacers οι οποίοι σκοράρουν μόλις 34 πόντους. Ομολογώ ότι δεν είδα το χθεσινό παιχνίδι, αλλά όταν οι διαφορές στους 53-34 σίγουρα έχει υπάρξει χαμηλό τέμπο όσον αφορά το σκοράρισμα και όταν μπορείς να πάρεις διαφορά 19 πόντων σε τόσο χαμηλό σκορ δείχνει την ποιότητα της ομάδας και το adaptability της ομάδας, την προσαρμοστικότητα ελληνιστή. Υπάρχει σουτ για 3 πόντους, η διαφορά έχει εκτοξευθεί από τον Δεδόπουλο. Ενδέχεται να φτάσει ακόμα και τους 30 μέχρι το τέλος αν οι μαγκούφιδες δεν πατήσουν φρένο ή τουλάχιστον αν δεν σταματάνε να πατάνε γκάζι, κάτι που δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να κάνουν, να σταματήσουν δηλαδή, να υπάρχει ένα εκθετικό rebound και σουτ για 2 από τον Στόλα. Υπάρχει ένα λάθος, είναι λογικό. Είναι λογικό να έχουν χαλαρώσει παίκτες, σχολιαστές και διαιτητές σε μια τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό, αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά υφίσταται. Ο Γαμβράκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο frontman της ομάδας του τον Να'σαι Καλά. Ο Γαβρίλοβιτς θα παλέψει να πάρει θέση και την μπάλα στην κορυφή, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Ο Θαλασσινός θα κλέψει και θα αφήσει την μπάλα στο πάνω. Θα κλέψει την μπάλα ξανά στην επαναφορά. Και σούταρε για 3 αμέσως. Ο Μαγκούφιδες φαίνεται να περνάνε πολύ καλά. Και πώς να μην περνάνε άλλωστε με τη διαφορά σε τόσο μεγάλα ύψη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν χαμόγελα και από τους παίκτες των Να'σαι Καλά. Δεν πτωεί το ηθικό τους ήττα. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι, διότι όπως και να έχει, ό,τι θα γίνει ποτέ, η ζωή συνεχίζεται. Εδώ υπάρχει άλλο ένα καλάθι για τον λογαριασμό των μαγκούφιδων, από τον Καραμανλίδη. 78-48, η διαφορά για πρώτη φορά στους 30. Αυτές οι διαφορές είναι χρήσιμες μόνο για τους λάτρεις των στατιστικών. Έχω την εντύπωση ότι είτε οι ίδιοι παίκτες θα φτάσουν να δουν αν κέρδισαν με 30, με 28, με 29. Παλασσινός. Γκούτλης. Και αυτός για 3. Όχι. Δεν είχε τους παίκτες να παλέψει για το θετικό rebound. Φουκατούδης. Καμπρίδης. Καμπράκης, πώς φέρετε. Θα στοχίσει σε ένα σουτ. Θαλασσινός έχει τη διάθεση να τρέξει, έχει την ποιότητα να τρέξει και κατάφερε να τρέξει. Δεν ασκοράρει. Γαβρίλοβιτς. Είστε κατά μέτωπο. Καμπράκης.
Ζαμπράκης, ο οποίος σε όλο το παιχνίδι δεν φοβήθηκε να πάρει τρίποντα, δεν φοβήθηκε να διεισδύσει μέσα απέναντι σε πολύ ψηλότερους αντιπάλους, δεν φοβήθηκε τίποτα. Γαβρίλοβιτς θα πάρει ένα σούτ σαν πέναλτι ήταν αυτό. Υπάρχει ένα νέο σούτ του κόρη μπάουντ από τον Ζαμπράκη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σώσει λίγο το Μάρι που θα με επιτρέψει να πω, ενώ τη στατιστική του. Αν έχει κάποια σημασία για τον ίδιο ή για κάποιον άλλον αυτό. Ψυχολογική κυρίως. Πάντως. Σε αργό τέμπο θα πάρει ένα σουτ ο ίδιος το επιθετικό rebound. Καραγιάννης θα σουτάρει. 85-2. Καραμανλίδης. Για δικαστικού χαρακτήρα το ένα λεπτό που έμεινε. Με αριστερή πτέρυγα βγάλει στην αδύνατη πλευρά. Μπάλα στη γωνία. Υπάρχουν πολλά σούτα από το συγκεκριμένο σημείο. Συγκεκριμένο από τον Χαρίδη για την ομάδα των Μαγκούφιδων. Γαμπράκης στο 3-3, ένα ακόμα άστοχο. Πολύ μεγάλη αστοχία. Είναι κάτι που στήχησε πολύ στους να είσαι καλά. Ένα ακόμα επιθετικό rebound μετά από ένα ακόμα άστοχο σουτ του Καραμανλίδη. Πάμε χειροκροτήματα από τον πάγκο των Μαγκούφιδων. Σουτ για 3. Ένα ακόμα του Καραμανλίδη, άστοχο. Είναι σαν να βλέπουμε All-Star NBA παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, στα τελευταία εμφάσεις. Θα περάσει το κέντρο, δεν θα περάσει το κέντρο, θα σουτάρει ο Καραμανλίδης. Χαλάνε λίγο τις αξιστικές τους παίκτες, αλλά δεν είναι σημασία. Τελικό σκορ λοιπόν στο Μαντουλίδη, στο Μαντουλίδη College 80-52. Οι Μαγκούφιδες, οι οποίοι από την αρχή του παιχνιδιού έκαναν πολύ σαφείς τις προθέσεις τους όσον αφορά το τι θέλουν να πετύχουν, κάτι που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο, δεν χαλάρωσαν καμία στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Είχαν ίσως κάποιο νεκρό σημείο στα πρώτα λεπτά της τέλης περίοδου. Παρ' όλα αυτά, εκεί που η διαφορά από τους 21 στο ημίχρονο έφτασε μέχρι και τις 10, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κάτι οι Μαγκούφιδες ή να σε καλά με συγχωρείτε, οι οποίοι πήραν πολλά επιθετικά rebound. Παρ' όλα αυτά, η αστοχία τους και η ανεπάρκειά τους και η έλλειψη συστηματικότητας στην άμυνά τους ήταν αυτή που τους πρόδωσε τελικά. Κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε από το Μαντουλίδη College. Είδαμε ένα όμορφο παιχνίδι, είδαμε ένα παιχνίδι σκληρό με πολλές εντάσεις, λίγο απ' όλα. Κάπου εδώ πέρα θα λήξει η μετάδοση ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ευχές για όμορφα Χριστούγεννα σιγά σιγά, τα οποία πλησιάζουν. Μεγάλετε αυτά που σας δημίζουν, να ακολουθείτε τα όνειρά σας και όλα αυτά τα κλισέ τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ως οδηγό για μια πετυχημένη και ευτυχισμένη ζωή. Να είστε πάντα καλά. Από την Λίγκα του Μπασκετάκη, από όλους όσους συνέβαλαν στη μετάδοση του αγώνα, από τους παίκτες, από το staff, από τη γραμματεία. Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε.